Όπως βλέπετε σήμερα έχουμε συνεννοηθεί με την ΟΕΔΗ και από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα κάνουν rapid test όλοι οι πολιτές και οι επαγγελματίες της αγοράς, χωρίς να αποκλείεται και κάποιος από τους πελάτες που επισκέπτονται την αγορά να κάνουν και αυτοί το rapid test. Είμαστε ανοιχτοί, θέλουμε να γίνονται όσα περισσότερα, θέλουμε να κρατήσουμε σε ασφάλεια την αγορά. Θα γίνεται κάθε Τετάρτη, έτσι ώστε και οι επαγγελματίες να μην πληρώνουν, γιατί ορισμένοι έχουν πάει και πληρώνουν, λέει, 20 ευρώ το μπάς περιπτώσει. Εμείς είμαστε εδώ για να έχουμε συνοηθεί με τον ΟΕΔΗ να έρχεται για να παίρνουμε συνέχεια rapid test. Πιστεύουμε, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες μου είναι ότι είναι όλα αρνητικά. Πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Χωρίς πρόβλημα μέχρι τώρα. Χωρίς πρόβλημα. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε κανένα, δεν έχει ακουστεί. Δεν ξέρω κι εσείς αν ακούσατε κάτι από την αγορά, εάν υπάρχει κάποιο κρούσμα στους... Στο τέλος θα δούμε. Ακόμα ένα χρόνο τώρα δεν έχουμε τίποτε. Τώρα στο τέλος μπορεί κανένας δεν ξέρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία ασφάλεια στην αγορά και θα είναι, όπως σας είπα, και πιθανώς είμαστε σε μία συνεννόηση με τον ΟΕΔΗ να είναι και τα Σάββατα εδώ που έχουμε και περισσότερο κόσμο. Βεβαίως αυτό εξαρτάται από τον ΟΕΔΗ. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ για να δημιουργούμε, όπως σας είπα προηγουμένως, συνθήκες ασφάλειας και θέλουμε και τη βοήθειά σας. Και η δικιά σας βοήθεια έγκυται στο να πιστεί όλος ο κόσμος να έρθει να κάνει τα rapid test. Εμείς και εγώ προσωπικά, από το Σαββάτο που αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, έχω επισκεφτεί τους περισσότερους πάγκους περισσότερο. Οι πάγκοι μας ενδιαφέρουν και τα καταστήματα βεβαίως. Έχω έδωσε οδηγίες και στο διευθυντή και στη security. Κάνουμε επισκέψεις στους πάγκους και τους πείθουμε να έρθουν. Και μέχρι στιγμής τα πράγματα πάνε καλά. Το έκανες το τεστ? Το έκανα. Είναι καλή κίνηση αυτή να γίνεται? Καλή η κίνηση είναι, γιατί κοίτα να δεις, πρέπει να έχει ο κόσμος ψυχολογία. Γιατί όταν δεν έχει ψυχολογία, ούτε να βγει έξω μπορεί, ούτε λεφτά να χαλάσει μπορεί, ούτε και γυναίκες δεν μπορεί να βγάλει ακόμα. Τα λεφτά και θέλουν ψυχολογία για να χαλαστούν. Να το κάνουμε, να κάνουμε και το εμβόλιο, μπας και σωθούμε. Μπας και σωθούμε. Να το κάνουμε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε, θα το κάνουμε. Επιβάλλεται σαν παραγωγή που είστε. Εγώ είμαι εμποράς, επιβάλλεται, ναι, αλλά αυτό όμως θα είναι κάθε εβδομάδα, δεν το ξέρουμε. Ζητήσετε, θα γίνεται. Κανένα πρόβλημα. Θέλετε δηλαδή κάθε εβδομάδα να γίνεται? Εντάξει. Κάπου είναι και λίγο βαρετό όμως, γιατί εμείς, ξέρεις, τρέχουμε. Οι εμπόροι πάντα τρέχουν. Αλλά θα είναι καλό για όλους όμως. Πιστεύω. Πιστεύω να είναι καλό. Ας το κάνουν όλοι το τεστ. Το κάναμε το τεστ, όπως όλοι εδώ στη Λαϊκή και όπως βλέπετε ακόμα συνεχίζουν. Για να είμαστε και εμείς σίγουροι για το τι γίνεται. Αυτή είναι καλή κίνηση. Σίγουρα, και από ό,τι μας είπαν θα είναι κάθε Τετάρτη εδώ, γιατί έχει και κάποιες μέρες διάρκεια το τεστ, οπότε να ξέρουμε πώς θα πάει η πορεία από εδώ και πέρα. Το έχω κάνει το τεστ, ναι. Οπότε είναι καλή κίνηση αυτή να γίνεται, έτσι? Πρέπει να γίνεται. Πρέπει να γίνεται και όλοι να φοράμε την μασκούλα μας. Βρήκα την ευκαιρία και θέλω να ευχαριστήσω την πολιτεία που μας φροντίζει και μας φροντίζει γενικότερα και να περάσω το μήνυμα ότι φωνές που ακούγονται αντίθετα από τις επιστημονικές προσπάθειες και τις δράσεις της πολιτείας, νομίζω είναι ό,τι χειρότερο και ό,τι ανεύθυνο. Έχω βιώματα προσωπικά φίλων μου, οι οποίοι νόσησαν ενώ πρόσεχαν. Και έχω και άλλα βιώματα, ακούσματα ανθρώπων νεαρής ηλικίας κυρίως που ακόμα δεν πιστεύουν. Αλλά τα κρούσματα είναι πάρα πολλά και επικίνδυνα. Πρέπει να προσέχουμε.